Θέλω να μας πείτε, ο κύριος Χατζόπουλος να πω, ο Νίκος, είναι ο πρόεδρος του Ενίου Δικτύου Συνταξιούχων. Είπαμε λοιπόν πριν από αρκετή ώρα ότι πάνω σε αυτή την τροπολογία περί εκδόσεων συντάξεων fast track ή συντάξεων εμπιστοσύνης, όπως αλλιώς τις βάφτισαν, εσείς από τη δική σας την πλευρά ότι έχετε αρκετές ενστάσεις ή, να το πω διαφορετικά, ενστάσεις οι οποίες έρχονται εξαιτίας του φόβου, του μεγάλου φόβου, μη αντί για καλό δούμε μπροστά μας άλλα κι άλλα. Να πάμε να δούμε αυτούς τους φόβους σας. Ακριβώς. Κατά πρώτον είπαμε fast track, εμπιστοσύνης, εμείς είπαμε του ποδιού. Δεν είναι κακό. Αυτές είναι οι συντάξεις που πάνε να βγάλω. Για να σας πω για ποιο λόγο το λέμε. Κατά πρώτον, εμείς είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή. Αν θυμάστε. Θυμάστε που ο κύριος Χατζητάκης έδωσε προσωρινή, χωρίς να ελεγχθεί ο φάκελος, και 12.000 συνταξιούχους του ζητάνε τα λεφτά πίσω. Θυμάστε που έφερε τους λογιστές και τους δικηγόρους που λέγαμε δεν μπορεί να γίνει τίποτα σε αυτό. Θυμάστε οι καθυστερήσεις, έχει αυξηθεί. Και τώρα τι πάνε να κάνε, να βάλουν μηδέν στις εκκρεμότητες και οι αποφάσεις της ταξιοδότησης με τα στοιχεία που έχουν βγει εδώ και δύο μέρες, τρεις, που μας παίρνει συνταξιούχοι. Είναι λάθος περίπου το 70 με 80% της απόφασης ταξιοδότησης. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει. Για ξαναπείτε το αυτό, το 70% των συντάξεων fast track που έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής είναι λάθος, αυτό λέτε. Είναι λάθος. Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι συνταξιούχοι που μας παίρνουν τηλέφωνο, που έχουν πάρει στα χέρια τους τις αποφάσεις. Προσέξτε. Αυτά μας τα είπαν οι ίδιοι συνταξιούχοι. Εγώ προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, γιατί πάντα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, δεν έχω δει την απόφαση. Όμως, μας έχουν δώσει δύο περιπτώσεις που μας πήραν τηλέφωνο, και εδώ η μία περίπτωση έχει μείωση 393 το μήνα και η δεύτερη 760. Και αν θέλετε να σας πω τι ακριβώς μας είπανε, με τα στοιχεία ολόκληρο. Από δύο περιπτώσεις λέτε ότι το 70% είναι λάθος. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί αν είδατε τα δημοσιεύματα και αν είδατε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ασφαλιστικό, οι εργατολόγοι που γνωρίζετε πολύ καλά, έχουν μεγάλο κομμάτι των αιτήσεων από τους συνταξιούχους, μας διαβεβαιώνουν και τα είδατε και στα κανάλια που βγήκαν, ότι οι συντάξεις περίπου 60 με 70% είναι λάθος. Ναι. Αυτό που φοβίζει πολύ περισσότερο είναι ποιο, το ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για να βγάλουν αυτές τις συντάξεις, για να εκαθαρίσουν αυτές τις συντάξεις. Σε ποιες συντάξεις συγκεκριμένα υπάρχει ο μεγαλύτερος φόβος? Να σας πω τις δύο περιπτώσεις που μας δώσαν τα στοιχεία τηλεφωνικά, προσέξτε έτσι. Γιατί εγώ θέλω να είμαι πάντα καθαρός. Μου είπε ένας κύριος ότι έχω 10.725 μέρες εργασίας στο ΙΚΑ. Και 1.950 του ΑΕΠ. Σύνολο 12.675 ημέρες. Ναι. Με τα 62 έτη, 40 έτη, με 2.438,63 συντάξιμες αποδοχές, έπρεπε να βγάλει 1.631 ευρώ. Και έβγαλε 1.238. Αυτό φαίνεται ότι έχει μια διαφορά 393 ευρώ μεικτά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν του υπολογίσαν τα 1.950 του ΑΕ και φαίνεται μειωμένη σύνταξη 53 κάθετος 200. Άρα γι' αυτό έχει αυτή τη διαφορά. Αν του βάλω και τα 1.950 ευρώ, όντως θα πάει η σύνταξη 1.631. Και η δεύτερη περίπτωση είναι κάποιος ο οποίος έχει στο ΙΚΑ 9.879 μέρες εργασίας, εξ αυτών οι 950 βαρέα. Ο ΑΕ έχει 1.050 και έχει κάνει εξαγορά 1.071 για να κάνει το δικαίωμα 12.000. Και έχει συντάξιμες αποδοχές 2.870,62. Αυτού του ανθρώπου δεν του βάλανε ούτε την αναγνώριση ούτε το ΑΕ. Και του δώσανε 1.309 που έπρεπε να πάρει 2.069. Αυτός φαίνεται μείωση 760 ευρώ. Μάλιστα. Και πάλι το λέω για τρίτη φορά. Αυτά είναι τηλεφωνικά. Ωραία. Που μας δώσουν. Να ρωτήσω το εξής. Με βάση την κοινή λογική, κύριε Χατζόπουλε, μισό λεπτό. Με βάση την κοινή λογική, όταν μιλάς για μια
έκδοση σύνταξης με γρήγορες διαδικασίες όπως αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρατε, η κοινή λογική δική μου λέει το εξής, ότι θα πάρεις τώρα ως φαίνονται αυτά τα χρήματα και μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση του φακέλου, που μπορεί να είναι σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, σε 5 μήνες, εσύ θα πάρεις και το υπόλοιπο ποσό το οποίο σου αναλογεί, και αυτά τα οποία δεν είχαν από την αρχή πληρωθεί, καταβληθεί, ότι θα τα πάρεις αναδρομικά. Αυτό λέει η κοινή λογική. Εσείς τι λέτε τώρα και με βάζετε σε παραπάνω υποψίες, ότι μάλλον δεν θα... Την απόφαση που έχει βγει λέει μπορεί να κάνει ένσταση στο αρμόδιο όργανο. Εγώ λέω ακριβώς ένσταση για τα χαρτιά του τα οποία δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Δεν τα έχει δει και θα πρέπει να καταθέσει ένσταση αφού δεν έχουν ολοκληρώσει την εξέταση του φακέλου. Το λέει η απόφαση που είχε στα χέρια του. Αφού μου τη διάβασε, δεν μπορεί να μου λέει ψέματα. Μου είπε ότι λέει μπορεί να κάνει ένσταση μέσα σε 3 μήνες. Στο αρμόδιο όργανο. Αν θυμάστε παλιά οι αποφάσεις του ΙΚΑ, έλεγε στην Επιτροπή ΤΑΒΔΕΤΕ. Το αρμόδιο όργανο ποιο είναι? Έχει συσταθεί? Υπάρχει? Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα καταλαβαίνω παίρνει ζητήματα πολλά. Γι' αυτό λέτε του ποδιού είναι η ιστορία και ότι κόβονται πολύ περισσότερο οι συντάξεις. Εδώ τώρα μου μιλάτε όχι για μαθηματικούς τύπους, αλλά να μην πω τι. Εμείς ακούστε, από την πρώτη στιγμή το έχουμε πει αυτό, όταν πήγε ο κύριος Χατζητάκης. Δεν είναι σημερινή θέση μας. Αν θυμάστε, έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, πρέπει άμεσα να, αν είχαν κάνει ανανέωση των συμβάσεων σε 683 συνταξιούχους. Όχι τώρα, όχι, μισό. Γιατί ξέρετε ότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Διότι προχθές τα λέγαμε με κάποιον άλλο και ξέρετε, εκτός από τα λάθη με τους επανυπολογισμούς, μην ξεχνάμε τι γίνεται με τους συνταξιούχους οι οποίοι γνωρίζουν πώς ακριβώς να κινηθούν. Μην ξεχνάτε ότι τους είπαν 700 ευρώ και στο τέλος με τις κρατήσεις μαζί και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ είναι συνταξιούχοι, κατεβαίνει ο μισθό τους στα 490 και είναι οι περισσότεροι πατμών, ε? Συγγνώμη, δεν είπα για συνταξιούχους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ΙΚΑ είχε πάρει και ο ΙΕΦΚΑ είχε πάρει 683 εργαζόμενους 18 μηνύτες. Που εργαζόταν, κύριε Αποπή. Είχαμε πει, αν αυτή ήταν η ανανέωσή του κατά 18 μήνες ακόμη, σήμερα θα υπήρχε μηδέν η εκκρεμότητα. Το έχουμε πει αυτό. Ξέρετε και το επαναλαμβάνω. Γιατί εμείς κάνουμε προτάσεις στο ενίο δίκτυο, το οποίο δεν το δέχονται. Προχωράνε σε ένα αδιέξοδο, γιατί αυτό είναι αδιέξοδο. Κοιτάτε τώρα τι θα γίνει. Πέστε ότι το 50% αφού το θέλετε το 70%. Είναι λάθος. Θα πάει να κάνει ένσταση τώρα ο Χατζόπλος ο Νίκος που του βγήκε η fast track. Φανταστείτε τι θα γίνει. Ποιος θα τις δει τις ενστάσεις. Πέστε μου ποιος. Εδώ δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε τις συντάξεις για να πληρωθούμε. Ποιος θα δει τις ενστάσεις, τις είδε, τις διόρθωσε. Γιατί να γίνεται δεύτερη δουλειά, πέστε μου, ειλικρινά. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή αυτό. Τι να σας πω. Είναι ένα διέξοδο, μια διέξοδη πολιτική που θέλει να διαλύσει, να διατυπωποιήσει τη δημόσια και κοινωνική ασφάλιση. Την έχω πει από την πρώτη μέρα την άποψή μου, έτσι. Δεν είναι σημερινή. Δεν υπάρχει λογική. Σε όλο αυτό δεν υπάρχει λογική. Ούτως ή άλλως απλά ταλαιπωρείται ο κόσμος με όλα αυτά τα λάθη. Το να μην σου έχουν εξετάσει τα χαρτιά σου. Να σας πω, αυτό που λέτε είναι το χειρότερο. Ο κύριος Χατζηδάκης πήγε και βράβευε. Ποιους? Τους έλεγε τεμπέληδες, άχρηστους, ανίκανους. Αυτοί τους έλεγε. Ο κύριος Χατζηδάκης τα έλεγε. Τα έλεγα εγώ. Να σας στείλω και τα βίντεο. Αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν παίρνεις ακόμη 800 άτομα να λύσεις το πρόβλημα, να τελειώσει μία για πάντα. Θέλεις να υπάρχει, θέλεις να μην λυθεί ποτέ, θέλει να πάρει κάποιος τη συνταξία του. Όχι σωστή, θα σας πω και κάτι άλλο. Ο κύριος και οι δύο περιπτώσεις έχουν πληρώσει τις φορές του. Είναι, είναι υποχρεωμένο ο ΙΕΦΚΑ. Είναι υποχρεωμένος ο ΙΕΦΚΑ να δώσει σύνταξη σωστή. Αυτή είναι η δουλειά του. Συνεχίζει το παιχνίδι να παίζεται επικοινωνιακά και όχι ουσιαστικά. Οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ ή στο πρώην ΙΚΑ που ήμουν και εγώ όπως γνωρίζετε, η δουλειά μας που προσληφθήκαμε είναι να εξυπηρετούμε τον ασφαλισμένο. Γι' αυτό δουλεύαμε. Άρα εκ των πραγμάτων, η γνώμη δικιά μου αυτή είναι ότι πρέπει άμεσα να λυθεί έτσι το θέμα. Τώρα θα γίνει
δύο φορές, θα δουλεύουν τρεις φορές οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ για να λύσει το πρόβλημα και στο τέλος οι συνταξιούχοι δεν θα ξέρουν αν είναι σωστή ή όχι η απόφαση ταξιοδότησης. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να είστε μήπως καλά. Πρέπει να πούμε και δύο λέξεις για τον επανυπολογισμό, γιατί σήμερα είναι 600.000 τα λάθη. Όχι, σήμερα έχουμε τρεις-τέσσερις αποφάσεις διορθωμένες. Α, μάλιστα. Και είναι σωστές αυτές οι υποθέσεις. ΟΔΗ. Οι εργαζόμενοι στον ΟΔΗ. Οι συνταξιούχοι του ΟΔΗ, που είναι περίπου 600 άτομα, τους ήταν λάθος ο επανυπολογισμός. Σήμερα έχω στα χέρια μου, θα βγάλω και δελτίο τύπου τη Δευτέρα Τρίτη, το λέω και στην εκπομπή σας, ότι διορθώθηκε το λάθος με αποτέλεσμα να δοθούν πίσω από 530 ευρώ μέχρι 691 το μήνα. Άρα, τι ζητάμε, να εφαρμοστεί ο νόμος Καντρούγκαλου. Να πάρει ο κόσμος πίσω τα χρήματά του για να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Τώρα, αν θέλετε, με τρεις λέξεις. Ποιοι είναι αυτοί οι αναπηρικές συντάξεις που έχουν βαρέα και ανθιγυνά 100.000 κόσμος? Δεν έχει γίνει καθόλου επανυπολογισμός. Οι συνταξιούχοι του Ολυμπιακής, ΟΔΗ, ΕΟΣ, ΟΛΠ, ασφαλιστικά ταμεία, ΙΛΠΑΠ, χιλιάδες συνταξιούχοι που δεν έχει εφαρμοστεί σωστά ο νόμος Καντρούγκαλου, γιατί είχαμε παραπάνω ασφάλιστρα όταν εργαζόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας καλημερίζω. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Χατζόπουλε. Καλή σας ημέρα.